Τι χτίζει σχέση. Άρα οι ερωτήσεις είπαμε ότι δεν χτίζουν σχέσεις. Πόσα είναι ερωτήσεις. Υπάρχει περίπτωση βασικά να πάει η συζήτηση λάθος. Ναι. Δηλαδή να κάνεις ερωτήσεις και τελικά να μην σου βγει όπως πρέπει. Και να χαλάσει η κουβέντα. Και να μην θέλει να απαντήσει και στα μισά. Δέσιμο, παύλα σύνδεση, παύλα συμπάθεια, δημιουργείται όταν υπάρχει η αίσθηση κοινών χαρακτηριστικών. Όταν υπάρχει η αίσθηση κοινών χαρακτηριστικών. Οι περισσότεροι λοιπόν προσπαθούν να δημιουργήσουν σχέση, αυτό που θα κάνουμε, που κάνουν περισσότεροι, είναι με τα λόγια. Τρεις διαφορετικές φόρμες, τρόποι επικοινωνίας. Ο πρώτος είναι τα λόγια, χρησιμοποιώντας τα λόγια. Τα λόγια αντιπροσωπεύουν το 7% από αυτά που πραγματικά επηρεάζουν το συνομιλητή μας, την ανθρώπινη συμπεριφορά. Το τι λέξεις θα χρησιμοποιήσουμε επηρεάζουν τελικά την κουβέντα, την επικοινωνία, κατά 7%. Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά φωνής, που είναι το νούμερο 2, αντιπροσωπεύουν το 38% που επηρεάζουν έναν άνθρωπο. Άρα... Δηλαδή... Όχι, όχι, είπα τα χαρακτηριστικά φωνής. Δεν είπα τη φωνή. 38%. Θα πούμε σε αυτά. 38%. Άρα, το πώς χρησιμοποιούμε τη φωνή μας, το πώς χρησιμοποιούμε τη φωνή μας, είναι πιο σημαντικό από αυτά που θα πούμε. Το καταλαβαίνετε αυτό? Πολλές φορές. Ωραία, αλλά το δούμε και στην επικοινωνία. 38 και 7. Τι μένει? 55. Μαντέψτε ποια είναι το 55%. Φυσιολογία. Η φυσιολογία. Ακριβώς. Η στάση του σώματος, το πώς, όχι η στάση μόνο, το πώς χρησιμοποιούμε γενικά το σώμα μας, επηρεάζει 55%. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είστε σε καθρέφτη μπροστά και κάνετε τα affirmations, που λέγονται στα ελληνικά. Μπράβο. Λόγοι επιβεβαίωσης. Που λέτε, δεν λένε κανένα λόγο. Δεν κοιταζόμαστε. Θετικές δηλώσεις. Δεν κοιταζόμαστε πολλές φορές στο. Κανονικά θα έπρεπε να κοιταζόμαστε τον καθένα και να λέμε. Συμφωνούμε, θα σκίσει και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό είναι κάτι, μην το κοροϊδεύουμε. Θα πρέπει να το κάνουμε συχνά. Τώρα προσέξτε τώρα τι είπαμε. Οι λέξεις 7%. Ναι. Το πώς χρησιμοποιείται η φωνή επηρεάζει 38 και η φυσιολογία 55. Άρα, θέλω να γυρίσετε στον εαυτό σας υποτιθέμενα στον καθρέφτη και να του πείτε μόνο με λέξεις, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε ούτε φυσιολογία ούτε χαρακτηριστικά φωνής, ότι είναι διαμάντη. Πάμε να πούμε ακριβώς το ίδιο πράγμα τώρα και βάλτε χαρακτηριστικά φωνής. Είσαι διαμάντης. Ωραία. Τι κάνατε, τι αλλάξατε. Πείτε μου μερικά πράγματα που αλλάξατε. Το τόνο, το ένταση. Την ένταση. Είμαι. Το τόνο, ενέργεια. Ωραία. Χρειά. Σωστά. Ενθουσιασμό. Okay. Και τώρα θέλω να το κάνουμε και να χρησιμοποιήσουμε και το σώμα μας. Να δω τι θα κάνετε. Προσέξτε. Θα το πούμε το ίδιο πράγμα. Θα πούμε το ίδιο πράγμα. Είσαι διαμάντη. Κοιτάζει τον καθρέφτη τώρα, έτσι. Είσαι διαμάντη. Θα βάλουμε χαρακτηριστικά φωνής όπως βάλατε πριν. Αλλά θέλω τώρα να βάλετε και το σώμα σας να συμμετέχει σε αυτό που θα πείτε. Οκ. 3, 2, 1. Είσαι γιατί γελάτε, αισθανθήκατε καλύτερα από τις άλλες δύο φορές? Ναι. Μπράβο, πείτε μου τι κάνατε στην Τρίτη. Τι κάνατε? Δείξαμε. Δείξατε. Thumbs up. Πιπεράκι είχαν έτσι. Πολύ σωστά. Άλλο, τι άλλο κάνατε? Κοιτάξαμε τον εαυτό μας κατευθείαν στα μάτια. Μπράβο, κοιτάξατε κατευθείαν στα μάτια. Άλλο πράγμα που κάνετε τη φυσιολογία. Άλλο που κάνατε οι υπόλοιποι ή όλοι κάνατε thumbs up? Βάλατε. Έκανε αυτό μπροστά. Μπράβο. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Ναι. Προσέξτε γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία, εντάξει, ακούγονται απλά, αλλά ο τρόπος που επικοινωνούμε είτε προσωπικά στον εαυτό μας, είτε με τους άλλους, έχει σχέση με αυτά. Με βλέπετε, θα μου πεις καλά, εσύ τώρα που πήγες στο σεμινάριο, τώρα τα μας κτλ. Όχι, εμένα πόσο καιρό με βλέπετε όταν ανεβαίνω σκηνή να χτυπιέμαι? Δηλαδή λες αυτό το παιδί χτυπιέται. Ωραία, χτυπιέται.
Και τώρα, ας πούμε, που πήγα και άκουσα, χτυπιέμαι παραπάνω. Όταν λέμε χτυπιέμαι, δεν εννοώ ότι κάνω break dance. Αλλά όταν έκανα το πλάνο σήμερα, χρησιμοποιούσα απλές λέξεις. Είχα, έβαλα, άλλαξα και τη φωνή μου, την ανέβαζα, την κατέβασα διαφορετικά σημεία και άλλαζα τη χρειά και χρησιμοποιούσα και τη φυσιολογία ή ήμουνα ακίνητος. Όλα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει όταν πάτε να επικοινωνήσετε και με έναν άλλον. Όσο πιο πολύ θέλετε χρησιμοποιήσετε και τη φυσιολογία, θα περάσετε το μήνυμά σας περισσότερο, με μεγαλύτερη ένταση. Το καταλαβαίνω αυτό. Κατά πόσο ποσοστό? 55%. Οι περισσότεροι προσπαθούμε να συνδεθούμε κάνοντας ερωτήσεις και προσπαθούμε να βρούμε απλά κοινά χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, πας εσύ. Πόσο λάθος μπορεί να πάει, ας πούμε, η κατάσταση. Εντάξει. Πας εσύ στο μπαρ, δεν τα ξέρεις αυτά, και λες θα το κάνω με τον κλασικό τρόπο. Θα πάω να κάνω ερωτήσεις. Βέβαια, όπως είπε και κάποιος εκεί, θες να κάνεις ερωτήσεις για να βρεις τι. Κοινό σημείο. Για να μπορέσεις να δημιουργήσεις σύνδεση. Πας λοιπόν στο λάθος τύπο. Αρχίζει του κάνει ερωτήσει και σου λέει: Έμενα με φωνάζουν μπουλντόζα, είμαι σατανιστή και μ' αρέσει να κάνω κακό στου ανθρώπου. Έχει εσύ πολύ φυσιολογικά, του λε: Και εγώ το ίδιο. Ναι, άμα όχι, τι δεν γίνεται δουλειά. Αυτό θα έπρεπε να κάνει για να δεθεί. Λέω: Κανονικά θα έπρεπε να πει ένα κοινό σημείο με τον μπουλντόζα που είναι σατανιστή και κάνει ένα ανθρώπου. Οπότε εσύ. Δεν έχετε βγει πολλές φορές που δεν έχετε μιλήσει με κάποιον στον οποίο σας λέει πράγματα κτλ. Και εσύ σου λέει: Ξέρω εγώ είμαι από τη Λάρισα. Ρε, εσύ και εγώ είμαι από τη Λάρισα. Όχι να πει ψέματα, αλλά ψάχνει να πει ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ξέρω εγώ, εμένα είναι οι γονείς μου στρατιωτικοί. Πριν ήρθε μια κυρία, μπράβο και μου λέει: Σε πάω σε αυτό κτλ. Και εγώ έχω περάσει από καταπίεση τα παιδικά μου χρόνια. Δεν είπα για τέτοια πράγματα. Πλάκα κάνω. Από πειθαρχία. Είχα πολλού στρατιωτικού. Καταλαβαίνετε τι. Όλοι ο καθένα ψάχνει να βρει το κοινό στον άλλον. Σε πολλά κομμάτια είναι αυτό. Παίρνει ένα αυτοκίνητο. Δεν ψάχνει να βρει ή αγοράζει εσύ ένα καινούργιο αυτοκίνητο ή έχει ένα φίλο κολλητό, κάποιο πολιτικό σου άνθρωπο, ο οποίο πήρε ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Πήρε ένα Mercedes ML, ξέρω εγώ, 500. Με το που το εσύ το δεις, το εξετάς, το κάνεις κτλ. Δεν αρχίζεις και παρατηρείς συνέχεια στον δρόμο άλλα Mercedes M500 εκεί. Παλιά δεν τα βλέπεις, τώρα ξαφνικά συνέχεια παρατηρείς. Σε έχει γι' αυτό. Να αυτό το οποίο εσύ έχεις εστιάσει, που είναι το δικό σου, να ψάξεις να το βρεις συνέχεια στον άλλο. Ωραία, εντάξει, λογικό αυτό. Είναι μια τεχνική που λέγεται ταιριάζω, καθρεφτίζω. Κάτι που το κάνουμε όλοι πολλές φορές συνειδητά. Αλλά πρωτομίλησε γι' αυτό ο Δόκτωρ Έριξον, Μίλτον Έριξον, διάνοια, ψυχολόγος, ήταν και ύπνοθεραπευτής, ο οποίος το διατύπωσε αυτό πριν από 50 χρόνια. Σε αυτόν λοιπόν πηγαίνανε άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολύ σοβαρά θέματα, προβλήματα ψυχολογικά κτλ, τα οποία χρόνια δεν τα είχαν αντιμετωπίσει και αυτός έγινε γνωστός γιατί κατάφερνε σε μία συνεδρία να τα λύσει. Σε μία συνεδρία συνδεόταν τόσο πολύ μαζί τους που επηρέαζε το υποσυνείδητο. Γιατί αυτός τι είχε καταλάβει, ότι ταυτόχρονα έχουμε το συνειδητό κομμάτι του κεφάλου και το υποσυνείδητο. Και το πιο δυνατό κομμάτι είναι ποιο? Είναι το υποσυνείδητο. Εάν καταφέρεις να επηρεάσεις το υποσυνείδητο, τότε έχεις δημιουργήσει μια πολύ καλή σύνδεση. Πώς καταφέρεις να δημιουργήσεις καλή σύνδεση, πώς θα πας μέχρι το υποσυνείδητο, χρησιμοποιώντας τη φυσιολογία, το πρώτο που είπαμε, λέξεις, χαρακτηριστικά φωνής και φυσιολογία. Μπράβο. Πρόσεξε τώρα. Η βάση λοιπόν αυτού ήταν ότι οι άνθρωποι συμπαθούν ανθρώπους οι οποίοι είναι όμοιοι τους. Και οι άνθρωποι δεν συμπαθούν ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι όμοιοι τους. Μπορείτε να σκεφτείτε έναν άνθρωπο που συμπαθήσατε πάρα πολύ, ο οποίος είχε κοινά χαρακτηριστικά με εσάς. Βασικά θα σας το πω διαφορετικά, γιατί θα το αλλάξουμε λίγο. Οι άνθρωποι συμπαθούν ανθρώπους που είναι όμοιοι, που έχουν όμοια χαρακτηριστικά με αυτούς, ή ανθρώπους που έχουν τα χαρακτηριστικά που θα θέλανε να έχουν. Και ανάποδα, οι άνθρωποι δεν συμπαθούν ανθρώπους που δεν έχουν τα όμοια χαρακτηριστικά με εμάς ή
που δεν έχουν καθόλου χαρακτηριστικά που εμείς θα θέλαμε να έχουν. Πάμε τώρα να δούμε την περίπτωση στην οποία εσείς μιλάτε στο τηλέφωνο. Κάνετε προσκλήσεις. Κλασική κατάσταση στην επιχείρησή μας. Πώς μπορείς να δημιουργήσεις σύνδεση με έναν άνθρωπο που μιλά στο τηλέφωνο γρήγορα. Ωραία. Άρα, από τον τόνο της φωνής. Άλλο. Τις λέξεις που θα πεις. Τι εννοείς τις λέξεις που θα πεις. Τι θα πεις. Όχι μόνο πώς θα το πεις. Αυτό θα πεις. Η ερώτηση είναι πώς θα συνδεθώ εγώ γρήγορα με κάποιον. Άρα, τι έχει αυτό το οποίο εγώ θα το καθευτήσω. Ο τόνος της φωνής είναι ένα κομμάτι. Άλλο. Καταγωγή. Καταγωγή, αυτό δυστυχώς δεν μπορείς να το καταλάβεις. Ούτε αυτό μπορεί να το καταρτήσεις. Αν είσαι άντρας και αυτός είναι γυναίκα, εσύ θα είσαι άντρας και αυτός είναι γυναίκα. Και αυτή θα είναι γυναίκα. Αν μιλάς χαρούμενα. Ο ρυθμός της φωνής. Πάρα πολύ σωστά. Τι σημαίνει ρυθμός της φωνής. Εάν κάποιος μιλάει πολύ γρήγορα και μιλάει έτσι και μιλάει εδώ, δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτός είναι ρυθμός της φωνής. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μιλούν αργά. Οι άνθρωποι που μιλούν αργά δεν τους αρέσουν οι άνθρωποι που μιλούν γρήγορα. Σωστά. Ναι. Μπράβο. Τόνος, ρυθμός. Άλλο. Πολύ καλά. Ένταση. Κάποιος είπε ένταση. Ένταση. Μπράβο. Ένταση. Το αν μιλάει κάποιος δυνατά ή σιγά. Εάν κάποιος είναι χαμηλόφωνος και μιλάει χαμηλόφωνα και εσύ έχεις μιλάσει ψηλά, θα του αρέσει. Όχι. Μπράβο. Άρα αν σου μιλάει χαμηλόφωνα, του μιλάς χαμηλόφωνα. Αν αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι loud, του αρέσει να φωνάζει, έτσι εκφράζεται ρε παιδάκι μου. Εάν θέλεις γρήγορα να δημιουργήσεις σύνδεση, του μιλάς και εσύ δυνατά. Άλλο. Να σας πω ένα που δεν είναι, δεν ξέρω. Ναι. Μπορούμε να παντρευτούμε φράκι ή προκάτι που χρησιμοποιείται. Πάρα πολύ σωστό. Ορολογία. Γι' αυτό γράψω το. Η ορολογία. Τι φράσεις χρησιμοποιεί συχνά. Εάν αρχίσει εσύ χρησιμοποιείς παρόμοιες φράσεις που χρησιμοποιεί και αυτός, τότε θα δημιουργήσει σύνδεση. Πείτε μου ένα παράδειγμα. Σας πω εγώ. Μιλάς με τον άλλον, είτε από κοντά είτε από τηλέφωνο. Και σου λέει ότι αυτό που θα ήθελε είναι η απόλυτη ελευθερία. Το όνειρό του, θα ήθελε κτλ. Ή σου λέει την ανάγκη του. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα είναι η απόλυτη ελευθερία. Εάν εσύ αρχίζεις μετά και του μιλάς για την τέλεια ελευθερία, δεν μιλάς για την απόλυτη ελευθερία. Μα είναι το ίδιο. Ναι, αλλά δεν μιλάς για την απόλυτη ελευθερία. Καταλαβαίνεις τι να πω. Αν του μιλάς για την εκπληκτική ελευθερία, για τη μοναδική ελευθερία, για τη φανταστική ελευθερία, για το οτιδήποτε ελευθερία, αλλά δεν του μιλάς για την απόλυτη, γιατί το απόλυτη ελευθερία είναι μια φράση που αυτός χρησιμοποιεί, που αυτός έτσι συνδέεται. Όταν εσύ αρχίζεις και επαναλαμβάνεις τις δικές του φράσεις, τότε ο άλλος νιώθει, τι ωραίος είναι αυτός. Τι συμπαθητικό τύπος. Υποσυνείδητα παίρνει αυτό το μήνυμα, το καταλαβαίνετε. Okay. Πάμε τώρα, να φύγουμε λίγο από το κομμάτι του τηλεφώνου και πάμε τώρα στο από κοντά. Ωραία. Όχι στο μπαρ, θα μας σκεφτείτε, κάνετε, γιατί αυτά που λέμε τώρα είναι συνέχεια της προηγούμενης εκπαίδευσης. Θυμάστε που λέγαμε, ωραία, θα καθίσω να κάνω ένα concept plan, ένα πλάνο. Είτε είναι δικός μου άνθρωπος, που εντάξει εκεί μπορεί να υπάρχει έτσι κι αλλιώς η σύνδεση, είτε μπορεί να μου τον έχει φέρει κάποιος άλλος στην ομάδα σας. Δεν σας φέρουν ανθρώπους να κάνετε πλάνο. Ωραία, ένα πράγμα στο πλέον. Πώς λοιπόν δημιουργούμε συμπάθεια, πώς θα γίνουμε πιο ελκυστικοί, πώς θα υπάρχει γρήγορη σύνδεση. Αυτά εδώ που συζητάμε είναι το 5% λεπτομέρεια, αλλά είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που ασυναίσθητα εσείς βλέπετε σε κάποιον και λες, ρε, τι ωραίος τύπος είναι αυτός. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν. Και ο τρόπος που θα σε κοιτάξουν, που θα σε αγγίξουν, που μιλάνε, που χρησιμοποιούν τη φυσιολογία τους, είναι πιο ελκυστικό. Δηλαδή σε τραβάει αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι σε αποδίνουν. Το έχετε δει μειώσει αυτό. Χώρι, μπορεί να μπει σε ένα δωμάτιο και να νιώθεις κατευθείαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ή μπορεί να νιώθεις να πας σε ένα δωμάτιο και να νιώθεις πάρα πολύ καλή ενέργεια. Γιατί βλέπεις όμοιες καταστάσεις. Από όλες τις αισθήσεις, αυτά που ακούς, αυτά που βλέπεις, ο τρόπος που μυρίζει, αυτό που νιώθεις ενεργειακά κτλ. Σου κάνει όμοιο και πολύ καλό. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω.
Ωραία, πάμε λοιπόν να πούμε πράγματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν καλή σύνδεση, καλή σχέση, συμπάθεια κατευθείαν, όταν είσαι τετράτερο από τον άλλο. Στάση του σώματος, λοιπόν. Στάση, ναι. Το να καθρεφτίσεις την στάση του άλλου. Μπράβο. Μπορείς να καθρεφτίσεις τη στάση του σώματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν αυτός, ξέρω εγώ, είναι σφιγμένος, αν έχει, ξέρω εγώ, τους ώμους του χαλαρούς κτλ, να είσαι και εσύ χαλαρός. Εκφράσεις προσώπου. Πάρα πολύ σωστό. Οι εκφράσεις που παίρνει το πρόσωπό του. Εάν κάποιος μιλάει και σου λέει και σου κάνει αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Εσύ ποια είναι η έκφραση που παίρνεις? Αυτή που έχω τώρα. Όχι, το ίδιο. Θα δημιουργήσεις καλή σχέση με αυτό που κάνει ο άλλος. Έτσι κι εσείς έτσι. Όχι, όχι. Δεν θα νιώσει αυτός άνετα, θα νιώσει άνετα, θα νιώσει περίεργα. Περίεργα. Θα νιώσει περίεργα. Αν ο άλλος την ώρα που, ας πούμε, σου κάνει έτσι, πεις, ναι, ναι, αρχίζεις και εσύ και κάνεις τις ίδιες εκφράσεις, δεν θα νιώσει άνετα, οικεία. Σωστό. Άρα οι εκφράσεις που παίρνει ο άλλος είναι σημαντικές. Παιδιά, αυτό έχω προσέξει ανθρώπους να συζητάνε. Μπορείτε να το τσεκάρετε αυτό και με δύο άλλους ανθρώπους να συζητάνε και να δείτε. Αν δείτε δύο ανθρώπους οι οποίοι οι εκφράσεις δεν μοιάζουν καθόλου τώρα που συζητάνε, δεν υπάρχει κανένα δέσιμο μεταξύ τους εκείνη τη στιγμή. Δεν υπάρχει σύνδεση. Είναι dead αυτό το πράγμα. Είναι νεκρό. Εάν δείτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παρόμοιες εκφράσεις, καταλαβαίνεις ότι εκεί αυτή τη στιγμή υπάρχει δέσιμο. Σκεφτείτε τους ερωτευμένους. Δύο ανθρώπους που είναι ερωτευμένοι. Οι χειρονομίες που κάνει κάποιος. Π.χ. Αν ένας μιλάει με τα χέρια του και τα σηκώνει συνέχεια ψηλά. Άκουσα τον Θοδωρή. Εγώ όταν, δηλαδή, αυτό που θέλω βασικά είναι η οικονομική ελευθερία. Εγώ όταν θα απαντήσω του πω, καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείς. Όχι, προσέξτε, δεν θα το πάμε στην υπερβολή, γιατί θα καταλαβαίνει ότι το κοροϊδεύεις. Αλλά θα αντιγράψω περίπου μια χειρονομία του. Καταλαβαίνω τι λες. Αυτός ο γιατρός, ιστορικά, έκανε αυτό το πράγμα. Ο τρόπος που δημιουργούσε ο Έριξον γρήγορη συμπάθεια, πολύ γρήγορη σύνδεση και έπαινε σε νευρωτικά στον άλλον και τον κέρδισε στο υποσυνείδητο, ήταν γιατί αντέγραφε τους ασθενείς του.